θα ζητήσουμε τη συνεργασία με τους επενδυτές περιβάλλοντος και βέβαια για όλα αυτά θα ζητήσουμε, αν χρειαστεί, και την υποστήριξη της πολιτείας, θα ζητήσουμε δηλαδή να μας υποστηρίξουν, θα κάνουμε το αντίθετο από ό,τι αυτοί νομίζουν, να μας υποστηρίξουν και αστυνομικές δυνάμεις και άλλοι, διότι έχουμε έννομο συμφέρον. Έχουμε έννομο συμφέρον, είμαστε πλέον ένας πολύ μεγάλος, είμαστε ένας μεγάλος και γενναίος δήμος και έχουμε και ευθύνη να τηρηθούν απαραίτητα οι όροι λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Δηλαδή τι λένε οι όροι? Οι όροι παλαιότερα λέγανε διάφορα πράγματα. Λέγανε παραδείγματος χάρη ότι σήμερα η περιοχή, αν υλοποιεί το περιφερειακό σχεδιασμό, υπάρχει και στη συγκεκριτική έκθεση του άρθρου 33 του νόμου 3164, θα διαχειριζόταν 500 τόνους. Δηλαδή θα ξεκινάγαμε με 3.500 τόνους, θα πήγαινε 3.500 τόνους, θα πήγαινε 2.500 τόνους και θα φτάναμε να είχαμε 500 τόνους. Λοιπόν, υπάρχει όμως, έγινε μετά μια παραποίηση λόγω δίφου των Ολυμπιακών Αγώνων, αυξήθηκε κάπως και τέλος πάντων υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που λέει πόσους τόνους εμείς πρέπει να παίρνουμε για το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να το παίρνουμε, γιατί εάν, και θα το αποδείξουμε αυτό, διότι αν προσθέσουμε ή πολλαπλασιάσουμε ή προσθέσουμε πολλαπλασιάσουμε όλο το τονάζ που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα, εμείς έχουμε κάνει το καθήκον μας στην υποχρέωσή μας μέχρι το 2050. Άρα δηλαδή καλύπτουμε και τα φαραωνικά σχέδια του σημερινού ειδικού διαμαρτυρικού. Άρα θα πάμε εκεί ως διαμαρτυρική κοινωνική και ως δομή του Δήμου και θα προσπαθήσουμε να τιμιστεί, να δίνουμε ουσία και να δούμε ποιος παρανομεί. Αυτό ισχύει βέβαια για όλες τις καταστάσεις. Αυτό ισχύει για την ποιότητα λειτουργίας γενικότερα, για την πλημέλεια, για τα έργα που έπρεπε να γίνουν και δεν γίνανε, διότι ένα σκητά, επειδή επικοινωνείται και αυτό, ένα σκητά δεν είναι ο εσωτερικός του χώρος, έχει εσωτερικό χώρο και βέβαια θα υποχρεώσουμε να τηρηθούν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποχρεώσουμε όλα τα κορματοφόρα. Αν είναι δυνατόν μέσα στην άκρη το χρονικό διάστημα να είναι press containers, να είναι κλειστά και να περνάνε τέλος πάντων από την αρχική χώρα, να μην έχουν δικαίωμα διέλευσης από τους δρόμους του Δήμου. Δηλαδή, αυτό που έχει υποθεί και για τις πόλεις τώρα θα τους το λέμε στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε εκεί να πάμε για να αποδείξουμε πρώτον ότι δεν τηρούν οι παραγωγικοί όροι. Ότι αντί για αυτό το τονάζ μπαίνει άλλο τονάζ. Ότι αντί να γίνεται αυτή η λειτουργία, γίνεται άλλη λειτουργία. Ότι τέλος πάντων η περιοχή αυτή έχει εξαντλήσει τα όρια της και τέλος πάντων εάν το μόνο που απομένει στην περιοχή είναι να συνταχθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα απορριπάνει την περιοχή σε σχέση με αυτό που συμπαθούμε. Κλείνω με ένα το οποίο θα το συζητήσουμε στην ημερίδα αυτή που σας είπα, η οποία θα γίνει προς το τέλος του Μαρτίου. Θα το επικοινωνήσω, θα το προδιοκτήσουμε εκεί και θα το αποδείξουμε. Αλλά κλείνω έτσι για να το έχετε στο μυαλό σας. Εκτός όλων αυτών που είπα, τα έργα αυτά δεν είναι αλλαγή για ένα απλούστατο λόγο. Ότι αν αυτή τη στιγμή προσθέσουμε τα έργα που γίνονται στην Ελλάδα, η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, για να σας καταλάβετε, να δώσω έτσι απλά να καταλάβετε τι εννοώ, έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτά τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, μέσα σε μια έτσι, ανάπτυξη, σε μια καλή αναπτυξιακή πορεία, ένας κάτοικος μπορεί να παράγει περίπου 1,5 κιλά την ημέρα, δηλαδή ας πούμε ότι παράγει 400 κιλά. 400 κιλά απορρίμματα το χρόνο. Άρα δηλαδή παράγει 4 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή όλη η Ελλάδα παράγει 4 εκατομμύρια τόνους. Αυτά σκέπτονται... Εγώ λέω μέσα. Εγώ επειδή είμαι με το πω. Επειδή βγαίνει ας πούμε ότι είναι έτσι, πάει 4 γιατί και ο κόσμος... Αυτά στα λέω χωρίς ανακύκλωση. Χωρίς ανακύκλωση. Δηλαδή 4 εκατομμύρια... Είναι κρίσιμο για να μπορούμε να το πούμε και στην πλήρη άνθρωπη να
αυτά, εάν τα πάρουμε χωρίς ανακύκλωση, γιατί άμα μιλάμε τώρα για αστικά στερεά πόρτα, έτσι, γιατί και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μπορεί να παθέσω μετά στην εθνολογία μου να πω ότι η συζήτηση που πρέπει να μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο τα αστικά στερεά πόρτα, είναι και τα άλλα πόρτα τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο κίνδυνα. Ο παράγει αστικά στερεά πόρτα είναι 4 εκατομμύρια. Σήμερα, ο σχεδιασμός που γίνεται σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου για 30 εκατομμύρια. Είναι για 12 εκατομμύρια, ακούστε, για 12 εκατομμύρια τόνους. Για 12 εκατομμύρια τόνους. Και στην Αττική είναι για 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή η Αττική, εμείς σαν περιοχή μόνο, σαν περιοχή, μας έχει σχεδιάσει πολύ έτσι, μας έχουν σχεδιάσει πολύ έξυπνοι άνθρωποι, για 3-3,5 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή εμείς θεωρητικά, θα παίρνουμε, ας πούμε, περίπου το 75% του παραπόμενου σχολείου της Ελλάδος. Και υποτίθεται ότι αυτό γίνεται για τον καλό του λαό, γιατί ο λαός, τα κόστη αυτά θα τα πληρώσει στο τέλος ο κόσμος. Οι σχολείες του οτιδήποτε θα γίνουν για την απορρόψη του ΕΣΠΑ, ενώ μόνο με τα 100 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των χρημάτων του σταθμού με την ανακύκλωση, για τα επόμενα 20-30 χρόνια στην Αττική. Μόνο με τα 200 που λέω ότι θα βάλει το κράτος. Λοιπόν, αυτό να το κρατήσουμε έτσι στο μυαλό μας, γιατί για να αποδείξω ακόμη, βέβαια εμείς δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που θα κρυφθεί στο. Δεν είμαι ο θα κρυφθεί στο σχολείο της Γραφείας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το θέσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε για την τριπλή Ελλάδα, να σχεδιάζουμε έργα τα οποία να έχουν σχέση με έναν πληθυσμό 30 εκατομμυρίων. Λοιπόν, αυτά και λοιπόν δεν θα ήθελα.